Από Βρυξέλλες, από το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η ενέργεια ήταν το μεγάλο ζήτημα, έρχομαι με θετική εικόνα από τις αποφάσεις που πήραν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τα επόμενα 15 χρόνια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να αποτελέσει έναν μεγάλο αναπτυξιακό μοχλό για όλες τις οικονομίες και πολύ περισσότερο για την ελληνική οικονομία, αποτελούν πια προτεραιότητες των ευρωπαϊκών οικονομιών. Οφείλω εδώ να σημειώσω ότι μετά τις έρευνες υδρογονανθράκων, όπου έχουμε αποκτήσει ένα μεγάλο και γρήγορο βηματισμό, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει για την εθνική μας οικονομία το νέο μεγάλο στοίχημα. Όμως, η συνάντηση κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών έστειλε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και αυτό συνιστά μια πολύ θετική εξέλιξη προς την γείτονα χώρα Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία τις τελευταίες εβδομάδες με τον Μπαρμπαρός επιδιώκει να δημιουργήσει τελεσμένα τα οποία βρίσκονται έξω από κάθε λογική, πνεύμα και γράμμα του διεθνούς δικαίου, δράσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ζήτησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ήταν ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία το σεβασμό της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στα χωρικά της ύδατα και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ο σεβασμός αυτών των δύο αποτελεί προαπαιτούμενο εάν επιθυμεί η Τουρκία να προχωρήσουν οι ενταξιακές της διαπραγματεύσεις. Μία δεύτερη πολύ σημαντική απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα ότι αν θέλουν να υπάρξει εξέλιξη οι Τούρκοι αναφορικά με τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αναγνωρίσουν την Κυπριακή κυβέρνηση ως έναν από τους 28 συνομιλητές τους σε κυβερνητικό επίπεδο. Κατά συνέπεια θεωρώ πως ήταν μια πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή και βεβαίως οφείλω να πω ότι εμείς ως Ελλάδα σε συνεργασία με την Κύπρο θα δρομολογήσουμε και σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες νέες δράσεις, ενώ ταυτόχρονα σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος, στις αρχές του Νοεμβρίου θα προχωρήσουμε σε δράσεις οι οποίες θα σηματοδοτούν την αποφασιστικότητά μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει θα να σημειώσω ότι τις επόμενες 10 μέρες, αναχωρώντας για την Ουάσιγκτον της ΗΠΑ, όπου έχω προσκληθεί να δώσω ειδική διάλεξη στο μεγαλύτερο Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών που σχετίζεται με τα θέματα αυτά, στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, τα ζητήματα ακριβώς αυτά θα αποτελέσουν τον πυρήνα της δικής μου τοποθέτησης. Με αφορμή την επίσκεψή μου στην Αμερικανική πρωτεύουσα, θα μου δοθεί δυνατότητα σε μια ειδική διάλεξη που έχω προσκληθεί να δώσω στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μαζί με τους καθηγητές και τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του γνωστού αυτού Αμερικανικού Πανεπιστημίου, να περάσουμε το μήνυμα προς τους ηθήνοντες και των Ηνωμένων Πολιτειών για το ότι η Ελλάδα πια αποτελεί έναν ασφαλή προορισμό για ενεργειακές επενδύσεις και έναν σπουδαίο πόλο για ευημερία και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης, θα συναντηθώ με μια πολύ σημαντική ομάδα Ελληνοαμερικανών επενδυτών του χώρου της ενέργειας, οι οποίοι ήδη μου έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επενδύσουν στη χώρα μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και ασφαλώς θα συναντηθώ και με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Κλείνοντας, βρισκόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία όπου απαιτείται αποφασιστικότητα και σεβασμός του διεθνούς δικαίου από όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής. Αυτό θα το επιβάλλουμε με τη συνεργασία των εταίρων μας σε κάθε διεθνές επίπεδο.